Πάψατε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τα Άγια. Παπάδες πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Και τότε η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κυρά Δέσποινα, μην κλαις και μην δακρύζεις. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Η πόλη σε άλλο, 29 Μαΐου 1453 και εμείς κυρίες και κύριοι με τον προσήκοντα σεβασμό, αν και είναι πραγματικά δύσκολο και οδυνηρό το εγχείρημα, θα προσπαθήσουμε να αρθρώσουμε έστω λίγες λέξεις για την άλωση της πόλης των πόλεων για την πρωτεύουσα του Βυζαντίου, την Κωνσταντινούπολη μας. Αυτή η μέρα έχει σφραγίσει όχι μόνο την ελληνική ιστορία, αλλά και κάθε ελληνική χριστιανική ψυχή, η οποία για αιώνες τώρα θρηνεί την πόλη Εάλλο. Σήμερα συμπληρώνονται 568 χρόνια από την ημέρα που ο φάρος του ελληνισμού, η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας, βυθίστηκε στο σκοτάδι του Οθωμανικού ζυγού. Δεν είναι γιορτή σήμερα, αλλά μια μέρα που ο λαός μας την ονόμασε Αποφράδα. Και ξέρετε, Αποφράδα είναι μια μέρα καταραμένη, δυσίωνη, γρουσούζικη, μια μέρα την οποία δεν θα ήθελε κανείς ούτε να την αναφέρει, γιατί πολύ απλά θυμίζει ένα θλιβερό γεγονός ενός ολόκληρου λαού. Με αφορμή λοιπόν την άλωση της συμβασιλεύουσας από εδώ, από το βήμα του δεύτερου μεγαλύτερου προσφυγικού δήμου της Βορείου Ελλάδος, από τη συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη, γιατί αυτή είναι η ισχυρή ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα της πόλης μας, δεν ξεχνούμε, τιμούμε την ιστορική και θρησκευτική μας μνήμη, αλλά και θυμόμαστε ότι μόλις πέρσι, επί των ημερών μας, τέτοια μέρα, 29 Πέμπτου 2020, ζήσαμε άλλη μια αποφράδα μέρα, γιατί με επίκεντρο την Αγία Σοφία, αλλά χωρίς κοινό εξαιτίας της πανδημίας, κορυφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη οι εορτασμοί των Τούρκων για την επέτειο των 567 ετών από την άλωση της πόλης. Εντός της Αγίας Σοφίας διαβάστηκαν αποσπάσματα από το Κοράνι και όλη η φιέστα της άλωσης, με σύμμαχο την σύγχρονη τεχνολογία, τελέστηκε με κάθε λαμπρότητα. Μάλιστα, αυτή περιελάμβανε μέχρι και τοξοβόλους και κανόνια που στόχευαν προς τα τείχη σε μια προσπάθεια αναπαράστασης της αλώσεως. Δεν θα διαβάσω, δεν θα υπενθυμίσω πολιτικές δηλώσεις, κάθε άλλο. Απλώς θα αναλάβω μόνον μία και μοναδική. Τη συγκλονιστική δήλωση της κορυφαίας παγκοσμίου φήμης βυζαντινολόγου, της κυρίας Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ, η οποία, κυρίες και κύριοι, αφού τόνισε ότι η μετατροπή της σε τζαμί είναι η δεύτερη άλωση της Κωνσταντινούπολεως μας, της Αγιάς Σοφιάς μας, είπε χαρακτηριστικά: «Αν ακούσω σήμερα ότι τα ψηφιδωτά έχουν δακρύσει, δεν θα εκπλαγώ, ούτε για ποιο λόγο χτυπούν οι καμπάνες. Χτυπούν για τη χριστιανοσύνη μας. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, ό,τι και να κάνουν, όσες φορές και να αλλάξουν τη χρήση της Αγίας Σοφίας μας, όσες επιγραφές του Κορανίου και αν κρεμάσουν μέσα και έξω, ένα πράγμα δεν θα μπορέσουν να κάνουν ποτέ. Να τις αλλάξουν το όνομα. Ήταν, είναι και θα είναι, εις τους αιώνες των αιώνων, η Αγία Σοφία των Ελλήνων χριστιανών, απογόνων Αγίων και Ηρών, είτε το θέλουν είτε όχι». Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εσείως φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο θέμα του τρίτου δημοτικού διαδικτυακού ενημερωτικού μας κύκλου που οργάνωσε ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου δια της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας Δημόσιας Υγείας ΚΕΠ, με ευθύνη, επιμέλεια, συνέπεια και αγάπη, ανταποκρινόμενος πάντα στα δικά σας αιτήματα. Γι' αυτό και κάθε Σάββατο στις 4, ανελιπώς, από τις 6 Μαρτίου έως και σήμερα, Σάββατο 29 Μαΐου, ήμασταν μαζί. Αλλάξαμε χρόνο, κυρία Αντιδήμαρχε, σήμερα, και από τον μέλλοντα που έλεγα κάθε Σάββατο θα είμαστε μαζί, περάσαμε στον παρατατικό. Ήμασταν μαζί. Κυρίες και κύριοι, με ένα επίσης παγκόσμιο, διαχρονικό και ταυτόχρονα επίκαιρο πρόβλημα που καταστρέφει τη ζωή πολλών ανθρώπων και αντίστοιχα των οικογενειών τους, δεν συνεχίζεται, αλλά κλείνει σήμερα ο τρίτος κύκλος των δημοτικών μας διαλέξεων. Θέμα μας, ναρκωτικά, όχι, νεολαία και εξαρτήσεις. Πρώτα απ' όλα τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το διαδίκτυο,
Ο τζόγος και η παχυσαρκία. Τα αίτια, αν είναι βιολογικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί, οικογενειακοί παράγοντες, πώς αναγνωρίζουμε τα προβλήματα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Ο μιλητής μας είναι ο κύριος Αλέξιος Καβαδάτος, κλινικός ψυχολόγος, πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης, της γνωστής ΕΨΙΚΑ. Και στο σημείο αυτό καλώ τον δήμαρχό μας, τον κύριο Κλεάνθη Μανδαλιανό, ο οποίος ως γιατρός ξέρει καλύτερα από όλους μας ότι για την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων διαχρονικών προβλημάτων η συνεργασία της ιατρικής και της ψυχολογίας είναι καθοριστική και αναγκαία. Δήμαρχε, ο λόγος εσάς. Καλημέρα σε όλους τους διαδικτυακούς φίλους, τους ακροατές, σε όλους αυτούς τους πιστούς, αν θέλετε, οπαδούς, σας βάλουμε σε εισαγωγικά τον όρο οπαδό, των σεμιναρίων τα οποία επί τρεις μήνες κράτησαν συντροφιά, διαδικτυακά έστω, όλους εσάς και που παρακολουθούσατε ανελιπώς, πιστεύω, οι περισσότεροι, γιατί πραγματικά άξιζαν. Δεν το λέω για να βλογήσω τα γένια μας, αλλά πραγματικά ήτανε μια σωρία θεμάτων τα οποία ήταν πάντα up to date, ήταν πάντα σύγχρονα, ήταν πάντα επίκαιρα, ήταν πάντα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον καθένα μας και με πολύ έτσι αξιοπρέπεια, με πολύ καλή οργάνωση, με πολύ καλή δομή παρουσιάστηκαν και από την κυρία Στρατιλάτη, που όπως είπαμε είναι η ψυχή της οργάνωσης, και από τους τεχνικούς μας, από την κυρία Ονοφριάδο από την μεριά της ΔΚΚΕ, αλλά κυρίως από την κινητήριο δύναμη, όπως είπαμε, την αντιδήμαρχο Πεσματζόγλου Δευτερίτσι, και πάλι συγχαρητήρια. Λυπήθηκα από την προηγούμενη φορά, δεν μπόρεσα να είμαι παρόν στην συγκεκριμένη διαδικτυακή εκδήλωση, γιατί κάποιες υποχρεώσεις όπου έπρεπε να ταξιδέψω στην Αθήνα να έρθω σε επαφή με κάποιους φορείς, δεν μου το επέτρεψαν. Το σημερινό θέμα, προτού μάλλον πάω στο σημερινό θέμα, να αναφερθώ στη σημερινή ημέρα. Λέμε καλημέρα, αλλά στην ουσία είναι για όλο τον ελληνισμό η 29η Μαΐου είναι μια κακή ημέρα, όπως ανέφερε η κυρία Στατιλάτη. Είναι μια μέρα πένθους, είναι μια μέρα μεγάλης απώλειας, είναι μια μέρα όπου ο χριστιανισμός πρώτα και ο ελληνισμός, έννοιες πάντα συμβατές και αλληλένδετες μέσα στο ρου της ιστορίας, ξαφνικά βρεθήκανε σε μια μεγάλη δοκιμασία στο ότι η κοιτίδα του τότε ελληνοχριστιανικού κόσμου, που ήταν η πόλη, η συνέχεια, η Κωνσταντινούπολη, η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Νέα Ρώμη, στην ουσία αυτή η γενέτειρα του πολιτισμού, η Νέα Ρώμη καταλήφθηκε από ανθρώπους με άλλη κουλτούρα, με άλλη νοοτροπία, με άλλα ήθη και έθιμα, κυρίως με άλλη θρησκεία. Και έκτοτε παραμένει πάνω από μισό αιώνα, όπως είπε η κυρία Στατιλάτη, 568 χρόνια, παραμένει στην κυριαρχία των Οθωμανών, των τότε τώρα της σημερινής Τουρκίας. Πραγματικά, η Κωνσταντινούπολη δεν αποτελεί μόνο μία πόλη, μια πρωτεύουσα, ενός μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας, αποτελεί μια ιδέα, αποτελεί ένα σύμβολο όλου του ελληνοχριστιανικού κόσμου. Όμως το ότι κάποια στιγμή η περιοχή έπεσε και τώρα βρίσκεται υπό ξένη, σε εισαγωγικά, κυριαρχία, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθεί να εμπνέει, δεν εξακολουθεί να υπάρχει μέσα στις καρδιές μας, και να ευελπιστούμε ότι πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Ο ελληνισμός κατάφερε και απελευθερώθηκε με έναν μεγάλο αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης, όπου κλείνουμε τα 200 χρόνια. Δεν μπορέσαμε να έχουμε ξανά αυτό το σύμβολό μας πίσω. Αλλά η ιστορία με τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά πιθανώς και θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή, χωρίς να θέλω να φανώ σαν πομπός εθνικιστικών μηνυμάτων. Ας προχωρήσουμε παραπέρα, ας φύγουμε από το μήνυμα της σημερινής μέρας, το παγκόσμιο μήνυμα της σημερινής μέρας, και ας πάμε λιγάκι στο σημερινό θέμα, όπου είναι οι εξαρτήσεις που μαζίζουν την νεολαία.
σε μια περίοδο που η περισσότερη η κοινωνία βρέθηκε σε μια πρωτόγνωρη κρίση υγειονομική κυρίως, όπου όλοι κλειστήκαμε στα σπίτια μας και περιοριστήκαμε, βρεθήκανε κάποιες εξαρτήσεις πάνω από κάποιες άλλες. Όπως για παράδειγμα, ξεκινήσουμε την εξάρτηση στο διαδίκτυο. Δηλαδή κάποια στιγμή, μην έχοντας άλλη διέξοδο ψυχαγωγίας ο κόσμος, καθώς δεν του επιτρεπόταν να βγει έξω από τα σπίτια του, ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει, να είναι μπροστά σε μια οθόνη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, εντάξει, εκτός από τις ώρες του ύπνου του καθενός. Κάποια στιγμή πάρα πολλοί άνθρωποι εθίστηκαν στο διαδίκτυο και αυτός ο εθισμός του διαδίκτυου προϋπήρχε σαν φαινόμενο, ειδικά σε νεαρά παιδιά. Τα νεαρά παιδιά, ακριβώς επειδή οι δικές μας γενιές είχαν και ένα περιθώριο να παίξουν στη γειτονιά, ένα περιθώριο να αλληλεπιδράσουν, να έχουν ένα πυρήνα ζωής μέσα στο διπλανό τους χώρο. Αυτά τα παιδιά της σημερινής εποχής δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια και πέρα από τις υποχρεώσεις που έχουν, τις μαθητικές, φροντιστήρια και συλλόγους και ούτω καθεξής, βρίσκουν σαν μέσο επικοινωνίας και μέσο διασκέδασης το διαδίκτυο, το οποίο όμως κάποια στιγμή, όσο και αν πραγματικά είναι προτέρημα, μπορεί κάποια στιγμή όταν υπάρξει ο εθισμός να γίνει και ένα ελάττωμα, να γίνει μια αιμονή, να γίνει μια κακή καθημερινότητα για πολλά παιδιά. Υπάρχει αυτή η εξάρτηση στο διαδίκτυο, δυστυχώς. Παιδιά που γίνονται μονόχνοτα και μαθαίνουν να επικοινωνούν κοινωνικά μόνο μέσα από μια οθόνη. Τα ναρκωτικά, ένα διαχρονικό φαινόμενο που δυστυχώς ξανά πάλι μαστίζει κυρίως στην νεολαία μας και άλλες ηλικίες, αλλά κυρίως στην νεολαία μας, γιατί εκεί μπορούν να βρούνε οι όποιοι επιτίδιοι εγκληματίες, πρόσφορο έδαφος, να πλασάρουν το οποιοδήποτε εμπόρευμα έχουν, γιατί στη νέα ηλικία αρέσει να πειραματίζεται, στη νέα ηλικία υπάρχει η φυσική περιέργεια για νέες εμπειρίες, στη νέα ηλικία είναι το γόνιμο υπόβαθρο για να μπορέσουν να περάσουν το οτιδήποτε. Γιατί δεν υπάρχει και μια ίσως εμπειρία ζωής από πίσω. Τα ναρκωτικά, μια μεγάλη μάστιγα της εποχής μας, που δυστυχώς όλο ένα λαμβάνει και περισσότερες διαστάσεις, που δυστυχώς αυξάνει περαιτέρω την εγκληματικότητα, αυξάνει περαιτέρω την παραβατικότητα και οδηγεί νέα παιδιά με ένα λαμπρό μέλλον, με ένα, θα το πω έτσι, σαν τα κρύα τα νερά, παιδιά που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, να γίνονται έρμεα και απολυφάδια των αιμονών τους, των εξαρτήσεών τους. Το ίδιο συμβαίνει και με το αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι μια άλλη εξάρτηση, η οποία κοινωνικά επεκτείνεται όλο ένα και περισσότερο. Ακόμη και σε χώρες που έχει απαγορευτεί η κατανάλωση αλκοόλ, υπάρχει παράνομη κατανάλωση αλκοόλ, η οποία μερικές φορές είναι να είναι πιο υπερβολική σε κάποιες φάσεις, σε κάποιες μέρες, από ότι σε μια χώρα, για παράδειγμα, που επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ με μέτρο. Τέλος πάντων, υπάρχει μέσα στο αδιέξοδο, στα αδιέξοδο που δημιουργεί ο καθένας μας, και το αλκοόλ μοιάζει σε μια κάποια διέξοδο, γιατί όπως και τα ναρκωτικά δημιουργεί ένα πλαστό, μια πλαστή εικόνα, δημιουργεί μια εφορία, η οποία όμως στην ουσία είναι ετοιμόρροπη, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, δεν βασίζεται σε κάτι, είναι μια παρέστηση. Όμως, ακριβώς επειδή ο κόσμος το έχει ανάγκη, για τους ίδιους λόγους που είπαμε πριν, και αυτό επεκτείνεται το φαινόμενο και ο αλκοολισμός όλο ένα και περισσότερο μαστίζει την εποχή μας. Όσον αφορά τώρα το τζόγο, ο τζόγος είναι μια άλλη εξάρτηση, η οποία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, πιστεύω, ανέκαθεν. Μέσα στο κυνήγι του κέρδους, του εύκολου κέρδους, πολλοί αναλώνονται, εθίζονται, καταστρέφουν τις περιουσίες τους, καταστρέφουν τις οικογένειές τους και κάποια στιγμή μένουν οι ίδιοι ραμολιμέντα αυτών των εξαρτήσεων. Και πάμε και έτσι, με συγχωρείτε που ίσως πολυλογώ, πάμε και λίγο στο τελευταίο θέμα, που είναι το θέμα της παχυσαρκίας.
Μεγάλη διέξοδος για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι και το φαγητό, η υπερκατανάλωση φαγητού. Νέα παιδιά, κυρίως επειδή θα αναφερθούμε σε εξαρτήσεις σχέση με την νεολαία, νέα παιδιά τα οποία κλείνονται στο σπίτι, θεωρούν διασκέδασή τους, όπως είπαμε, την οθόνη, δεν έχουν σωματική δραστηριότητα, καταναλούν φαγητό γιατί είναι μια εκπλήρωση του εσωτερικού τους κενού το να φάνε κάτι παραπάνω. Και όχι μόνο παιδιά, προσωπικά μου έχει συμβεί και εμένα, ότι πολλές φορές η κατανάλωση φαγητού, γιατί πάντα ήμουν, είμαι και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είμαι παχύσαρκο παλικάρι. Λοιπόν, η κατανάλωση του φαγητού είναι επίσης μια μορφή διασκέδασης. Όλα τα παραπάνω σε εξαρτήσεις βασίζονται στο ότι συμπληρώνουν ψυχικά κενά. Και εκεί είναι και η δύναμή τους, ότι συμπληρώνοντας ψυχικά κενά καταλήγουν να γίνουν εξαρτήσεις, καταλήγουν να γίνουν αιμονές, καταλήγουν να γίνουν καταστροφικές συμπεριφορές και πραγματικά να χαραμίσουν τις ζωές. Έχουμε την τιμή να έχουμε σήμερα δίπλα μας τον κύριο Αλέξιο Καβαδάτο, ένα εξαιρετικό νέο άνθρωπο και επιστήμονα, τον πρόεδρο, που σας είπε, της Εταιρείας Ψυχικής Υγιεινής και Κοινωνικής Αποκατάστασης, η οποία έχει ένα αξιόλογο χώρο για τους ψυχικά ασθενείς στο χώρο του Δήμου, στα πλαίσια του Δήμου μας, και είναι ο ειδικός να μας μιλήσει για όλα αυτά. Ίσως τράβηξα παραπάνω το λόγο μου από ό,τι θα έπρεπε. Ευχαριστώ από καρδιάς τον κύριο Καβαδάτο για τη σημερινή του παρουσία εδώ και πάλι συγχαρητήρια. Και δεν θα μιλάμε στο παρατατικό, κυρία Στρατιλάτη, θα μιλάμε στο μέλλοντα. Θα είμαστε ξανά μαζί σας από φθινόπωρο και ευελπιστούμε ότι αυτές οι ενημερώσεις θα είναι και διαδικτυακές για να μπορούν να το παρακολουθούν όσο περισσότερος κόσμος γίνεται, αλλά ακόμη περισσότερο να είναι διαζώσεις για να μπορεί να συμμετέχει και το κοινό με ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς δίμαχε. Και ένα είδηση βγήκε, οι διαδικτυακοί μας κύκλοι συνεχίζονται και τη νέα σεζόν, το φθινόπωρο. Α, να βγάλω τη μάσκα μου. Λοιπόν, η είδηση βγήκε από τον Δήμαρχο ότι οι διαδικτυακοί μας κύκλοι θα συνεχιστούν και το φθινόπωρο. Αν κατάλαβα καλά, με δύο μορφές, και αυτή η διαδικτυακή για όσους θα μείνουν στο σπίτι, αλλά και διαζώσεις για όσους θέλουν να είναι εδώ παρόντες και να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στους ομιλητές μας. Κυρίες και κύριοι, η τελευταία διαδικτυακή εκδήλωση του τρίτου κύκλου μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Δήμου μας, του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου στο YouTube και από τη σελίδα του ενημερωτικού site news.macedonias.gr στο Facebook, που είναι και χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσής μας, και σε αυτή τη σύνδεση συνέβαλαν και θα συμβάλλουν πρώτα ο Θεός οι συνάδελφοί μου, οι εξαιρετικοί μου συνάδελφοι, ο Νίκος Χριστοφορίδης, ο Ανδρέας Σιμεών, ο Αποστόλης Κύρου, ο Νίκος Κακαρίκος, την γενική επιμέλεια του χώρου είχε και θα έχει η Αλεξάνδρα Ουνφριάδου. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ και ο λόγος τώρα, και μάλιστα ο αποχαιρετιστήριος είχα γράψει, αλλά τώρα θα είναι ο αποχαιρετιστήριος του τρίτου κύκλου, στην κινητήριο δύναμη όλων των κύκλων, των διαδημοτικών κύκλων που οργανώσατε με τόση, τι να πω, δώσατε ένα κομμάτι του εαυτού σας αντιδήμαρχε. Σας καλώ στο βήμα. Είστε, όπως λέει και ο Δήμαρχος, η κινητήριος δύναμη όλη αυτή τη προσπάθεια. Ο λόγος σε εσάς. Δύναμη ο κόσμος για να συνεχίσουμε, όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος με πολύ χαρά, το άκουσα. Συνεχίζουμε με πολύ χαρά, γιατί το ζητάνε οι δημότες μας. Κυρίες και κύριοι, ως όφιλη δημοσιογράφος του Δήμου μας, η Νίκη Στρατιλάτη, και τη συγχαίρω για άλλη μια φορά για την εύστοχη ιστορική της αναφορά στη βαριά ιστορικότητα της ημέρας, και καταθέτω κι εγώ δύο λόγια καρδιάς για να σας πω ότι ως τουριστική πράκτορας έχω επισκεφτεί την πόλη μας αμέτρητες φορές με χιλιάδες Έλληνες που όλοι μα όλοι, και πιστέψτε με, νιώθουμε το ίδιο ακριβώς συνέστημα κάθε φορά που μπαίνουμε στην Αγία Σοφιά μας. Αισθανόμαστε την πολύ φυσιολογική για μας και ανεξήγητη για πολλούς άλλους ανατριχίλα. Και ειδικά όταν σηκώνουμε τα μάτια μας στον Παντοκράτορα και στην Πλατιτέρα των Ουρανών, στους Τρούλους της Αγίας Σοφίας.
Και ας έχουν περάσει 568 ολόκληρα χρόνια από την 29η Μαΐου του 1453. Την αγαπάμε όλοι μα όλοι το ίδιο. Και αυτή η θλιβερή επέτειος μας πονά όλους τους Έλληνες, ιδιαίτερα όμως όσοι έλκουμε την καταγωγή μας από τη Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη και από τη Σμύρνη. Το 1453 έγινε η πρώτη τραγωδία και η δεύτερη τραγωδία έγινε επί των ημερών μας, μόλις πέρυσι, με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας μας σε τζαμί. Δεν θα ήθελα να πω ξανά τη λέξη τζαμί, αλλά αναγκάζομαι. Και ως τζαμί, κυρίες και κύριοι, δεν την έχουμε επισκεφθεί ακόμη, λόγω πανδημίας, και ειλικρινά σας λέω, εκείνη τη στιγμή τη σκέφτομαι πάρα μα πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, λέμε ότι όταν ένας κύκλος κλείνει, δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε γιατί ανοίγει ένας άλλος. Πράγματι, αυτό είναι αλήθεια και εμείς σήμερα είμαστε η επιβεβαίωση αυτού του κανόνα, γιατί κλείσαμε και ανοίξαμε όχι έναν, ούτε δύο, αλλά τρεις κύκλους. Όταν όμως ολοκληρώθηκαν οι δύο προηγούμενοι κύκλοι μας, δεν είχαμε στεναχωρηθεί. Να όμως που σήμερα είμαστε συγκινημένοι και γεμάτοι από εκείνη τη γλυκιά ικανοποίηση της δημιουργίας, με συγχωρείτε, αλλά και της χαράς, γιατί ανταποκριθήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις σε αυτό που εσείς μας ζητήσατε. Και ποιο ήταν αυτό? Μας ζητήσατε ενημέρωση πάνω στα καινούργια προβλήματα που προέκυψαν στην ζωή όλων μας, και αυτά ήταν προβλήματα καθημερινότητας, προβλήματα που αφορούσαν εμάς και φυσικά τα παιδιά μας. Ανταποκριθήκαμε στο αίτημά σας, συμμεριστήκαμε τις ανησυχίες σας, γιατί ήταν ανησυχίες όλων μας, και ειδού το αποτέλεσμα. Σήμερα κλείνουμε τον τρίτο κύκλο με ένα θέμα που πάλι εσείς μας το ζητήσατε και αφορά την νεολαία μας, τα παιδιά μας, που δυστυχώς πολλές φορές είναι αδύναμα να αντισταθούν στις δελεαστικές μάστιγες της σύγχρονης αλλά πολύ επικίνδυνης εποχής μας. Μιας εποχής γεμάτη ύπουλες προκλήσεις, διλήμματα και παγίδες, καλά στημένες και κρυμμένες παντού. Αυτό το φάσμα θα μας βοηθήσει να το αντιμετωπίσουμε ο αγαπητός μας κύριος Αλέξης Καβαδάτος, κλινικός ψυχολόγος και πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης, γνωστή ως ΕΨΥΚΑ, δομή της οποίας είναι και ο Ξενώνας Ήρης, που έχει έδρα στο Δήμο μας και φιλοξενεί άτομα με ψυχικές ιδιαιτερότητες. Αν και ο ξενώνας αυτός λειτουργεί πάνω από 15 χρόνια, πρώτη φορά η δική μας διοίκηση, η διοίκηση του Κλεάνθη Μανδαλιανού, τον επισκέφθηκε στο πλαίσιο των επαφών της διοίκησής μας για συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Και από τότε η συνεργασία μας είναι άριστη. Ήδη με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας Δημόσιας Υγείας ΚΕΠ έχουμε συνδιοργανώσει την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, έχουμε συνεργαστεί σε προγράμματα απασχόλησης, η ΕΨΥΚΑ, και πρέπει να το πούμε και να την ευχαριστήσουμε και δημόσια, στηρίζει πάντα τις δράσεις της Αντιδημαρχίας μας και ειδικότερα του κοινωνικού μας παντοπολίου με τρόφιμα και παιχνίδια, και η συνεργασία μας επεκτείνεται σήμερα γιατί εγκαινιάζουμε μια νέα κοινή δράση η οποία αφορά την ενημέρωση όλων μας σε θέματα που αφορούν τις εξαρτήσεις. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε της ΕΨΥΚΑ, κύριε Αλέξη Καβαδάτο, και στο πρόσωπό σας χαιρετίζουμε τον Διευθυντή, τον αγαπημένο μας κύριο Αναστάσιο Βενίτη, την Αντιπρόεδρο κυρία Βενίτη, τον επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Ανδρέα Ευαγόρου και την αγαπημένη μας κοινωνική λειτουργό τη Φωτεινούλα τη Μουρτιάδου. Εγώ τη λέω Φωτεινούλα, γιατί είναι μικρότερη μου. Εγώ είμαι Φωτεινή και είναι Φωτεινούλα. Είσαι Φωτεινάρα. Είσαι Φωτεινάρα. Και όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες της ΕΨΥΚΑ που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ψυχικής υγείας των συνανθρώπων μας. Κλείνοντας, επειδή είπε η Νίκη σήμερα ότι αλλάξαμε χρόνο και από τον μέλλοντα περάσαμε στον παρατατικό, να σας ανακοινώσω ότι δεν θα αποχαιρετιστούμε σήμερα. Γιατί πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί, θα κάνουμε τον απολογισμό και των τριών κύκλων μας, και όπως λένε οι πολιτικοί αναλυτές, όταν κάποιος κάνει απολογισμό, σημαίνει ότι έχει έτοιμο και τον επόμενο προγραμματισμό. Και έχουν απόλυτο δίκιο, μαζί θα θυμηθούμε τι κάναμε, μαζί θα προγραμματίσουμε τους νέους μας κύκλους, περιμένουμε τις προτάσεις σας. Σας ευχαριστούμε, αλλά δεν σας αποχαιρετούμε.
Η μία είδηση μετά την άλλη. Ο Δήμαρχος είπε ότι θα συνεχιστούν αυτές οι διαδικτυακές μας συναντήσεις κάθε Σάββατο στις 4. Η δε αντιδήμαρχος, αν άκουσα καλά, ανακοίνωσε ότι θα έχουμε και απολογισμό. Ακριβώς. Μάλιστα, επικαλούμενοι μάλιστα και πολύ εύστοχα αυτό που λένε οι αναλυτές, οι πολιτικοί. Ότι όποιος κάνει απολογισμό σημαίνει ότι έχει έτοιμο και τον προγραμματισμό του. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Αλέξης Καβαδάτος, κλινικός ψυχολόγος και πρόεδρος της ΕΨΥΚΑ, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, αποφύτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικεύθηκε στην κλινική ψυχολογία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Από το 2005 εργάζεται στον χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ψυχικά ασθενών στην ΕΨΥΚΑ ως ψυχολόγος επιστημονικά υπεύθυνος και σήμερα ως πρόεδρος. Είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του κοινωνικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης Ήρης. Είναι μέλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Τομέων Ψυχικής Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης. Συμμετείχε, συμμετέχει και εμείς του ευχόμαστε να είναι γερός, ακούραστος, ευρηματικός και κυρίως αποτελεσματικός όπως πάντα σε ό,τι κάνει και να συμμετέχει με την ίδια πρόθεση και διάθεση σε εθελοντικές δράσεις φορέων της πόλης μας και όχι μόνον, όπως είναι άλλωστε και η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, η γνωστή 10306, με τελευταία του εθελοντική δράση την δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη μέσω της ΕΨΥΚΑ σε άτομα που έχουν πληγεί από την πανδημία. Καλωσορίσατε στο Δήμο μας, αγαπητέ κύριε Καβαδάτο. Είστε κι εσείς ένα κομμάτι του Δήμου μας. Είστε κι εσείς αποδέκτης των προβλημάτων του Δήμου μας. Με δεδομένο ότι ο Δήμος μας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της Βορείου Ελλάδος και έχουμε 107 σχολεία στη μαθητική μας κοινότητα και 19.000 μαθητές, αυτό σημαίνει ότι το θέμα το οποίο μας ζήτησαν οι δημότες μας και η Αντιδήμαρχος έκανε αμέσως αποδεκτό, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Το είδαμε και από τα ερωτήματα και ευτυχώς στη δική σας την ομιλία είχα ερωτήματα από παιδιά. Δεν είχα μόνο από μαμάδες. Είχα και από παιδιά. Ο λόγος σε εσάς. Σας ακούω. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου. Αισθάνομαι πραγματικά οικία εδώ στο Δήμο Κορδελιού Ευώσμου. Γι' αυτό και έχουμε και την άνεση να μιλάμε με τα μυποκοριστικά, με φωτεινούλα. Είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε μια τόσο καλή συνεργασία με το Δήμο. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια σαν φορέας παρών στο Δήμο Ευώσμου αρχικά και Κορδελιού Ευώσμου στη συνέχεια. Είναι η πρώτη φορά που νιώθουμε τόσο οικεία σαν να είμαστε σπίτι μας, πραγματικά. Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχάς τόσο το Δήμαρχο, όσο και την κυρία Αντιδήμαρχο, για αυτή την πρωτοβουλία που έχουν πάρει για την ενημέρωση, για τις δραστηριότητες ενημέρωσης. Ήταν μια πολύ σημαντική δουλειά. Και να τους ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνουν να συμμετέχω κι εγώ σε αυτό. Ελπίζω να φανώ αντάξιος. Είμαστε σίγουροι. Εγώ για να σε παρακολουθώ πάω από κάτω. Η πανδημία μας άφησε πολλά έτσι προβλήματα. Ένα από αυτά είναι και η αύξηση των εξαρτήσεων. Και όταν λέμε των εξαρτήσεων, εννοούμε όλες τις εξαρτήσεις. Εμείς δεν θα μιλήσουμε τόσο για την αύξηση αυτή, γιατί οι εξαρτήσεις είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό. Είναι ένα πρόβλημα που συνοδεύει τον άνθρωπο από πάρα πολλούς αιώνες πριν. Και βέβαια έχει αυξηθεί τον τελευταίο αιώνα και τις τελευταίες δεκαετίες συγκεκριμένα. Ως άνθρωποι γεννιόμαστε εξαρτημένοι. Το βρέφος εξαρτάται πλήρως από τους γονείς του για να επιβιώσει. Στη συνέχεια όσο μεγαλώνουμε ανεξαρτητοποιούμαστε. Υπάρχει όμως μέσα μας ο βιολογικός και ψυχολογικός μηχανισμός της εξάρτησης. Κάτω από ορισμένες συνθήκες όλοι μας έχουμε κάποιο είδους εξάρτησης από κάτι ή κάποιον. Όταν μιλάμε όμως για εξαρτήσεις εννοούμε κάτι παραπάνω από αυτό.
Μιλάμε για τη μορφή εθισμού που έχει σοβαρές συνέπειες στη ζωή κάποιου, που μεταβάλλει την προσωπικότητά του και τον καθιστά τελείως δέσμιο μιας ουσίας ή μιας συμπεριφοράς. Υπό αυτή την έννοια, ο εξαρτημένος σήμερα θεωρείται ως ασθενής, που χρειάζεται εξειδικευμένη ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα και υποστήριξη. Κύριε Καβαδάτο, συγγνώμη, τη μάσκα σας μπορείτε να τη βγάλετε. Για να ακούγεστε καλύτερα. Νόμιζα ότι είναι υποχρεωτική. Όχι. Μιλάτε εσείς στο μιλητής, εμείς τη φορά. Βεβαίως. Ακόμα καλύτερα γιατί. Με δυσκολεύει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Η σύγχρονη κοινωνία, λοιπόν, με την αποδυνάμωση των δεσμών της οικογένειας, τον υπερκαταναλωτισμό, τις απρόσωπες σχέσεις και την αβεβαιότητα, ενισχύει την τάση των νέων ανθρώπων να προσπαθούν να διαφύγουν από την πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα τα προβλήματα εθισμού να είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες μάστιγες της νεολαίας. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους μας να μείνουν μακριά από την παγίδα του εθισμού και της εξάρτησης, είναι σημαντικό να αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τους προβληματισμούς τους, να τους δώσουμε δημιουργικούς και υγιείς τρόπους εξερεύνησης των δυνατοτήτων και του εαυτούς τους, ώστε να μπορέσουν να ανεξαρτητοποιηθούν ως προσωπικότητες και να μην έχουν ανάγκη από αυτές τις πρόσκαιρες φυγές. Ας δούμε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά τι συμβαίνει με τις εξαρτήσεις. Αρχικά θα μιλήσουμε για τον μηχανισμό που δημιουργεί το φαινόμενο και για κάποια στοιχεία που είναι κοινά σε κάθε είδους εξάρτηση. Στη συνέχεια θα δούμε πιο ειδικά το πρόβλημα της εξάρτησης από τις ουσίες ή ναρκωτικά, όπως είναι ευρέως γνωστό. Το πρόβλημα του αλκοολισμού, που αν και συγκαταλέγεται και αυτό στις ουσίες και άρα στα ναρκωτικά, έχει μια ιδιαίτερη φύση, καθώς η χρήση του είναι νόμιμη και ελεύθερη. Στη συνέχεια θα περάσουμε στις δύο βασικότερες μορφές εξάρτησης από δραστηριότητες, αυτή των τυχερών παιχνιδιών ή τζόγου και του διαδικτύου. Και θα κλείσουμε με μια αρκετά γνωστή μορφή εξάρτησης, την οποία όμως δεν την έχουμε στο μυαλό μας ως τέτοια, την εξάρτηση από το φαγητό, η οποία οδηγεί στην παχυσαρκία και σε όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτή συνεπάγεται. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να σας μεταφέρω τις βασικότερες πληροφορίες, εστιάζοντας πιο πολύ στο πώς να βοηθήσουμε και στο τι να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Στη διάρκεια της παρουσίασης, φαντάζομαι ότι θα απαντηθούν αρκετές από τις ερωτήσεις του κοινού. Στο τέλος, παρόλα αυτά, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε και ό,τι δεν απαντηθεί. Τι ονομάζουμε λοιπόν εξάρτηση? Αρχικά, δύο έννοιες που χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες είναι η έννοια του εθισμού και η έννοια της εξάρτησης. Όταν μιλάμε για εθισμό, μιλάμε για μία τάση ή ανάγκη επανάληψης μίας συμπεριφοράς, όπως είναι η κατανάλωση μίας ουσίας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της. Όταν αυτή η συμπεριφορά έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στη ζωή ενός ατόμου, έχει διάρκεια στον χρόνο ή η μη εκτέλεσή της δημιουργεί συμπτώματα στέρησης και παρατηρείται το φαινόμενο της ανοχής, τότε μιλάμε για εξάρτηση. Κάποιος δηλαδή μπορεί να είναι εθισμένος σε κάτι, όπως είναι το αλκοόλ, αλλά όχι εξαρτημένος ακόμα. Θα πρέπει να συντρέχουν και οι υπόλοιποι παράγοντες για να θεωρηθεί ότι κάποιος είναι εξαρτημένος. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αφενός ότι ο εθισμός είναι ένα πρόβλημα από μόνο του, αλλά και ότι η απόσταση μεταξύ εθισμού και εξάρτησης δεν είναι πολύ μεγάλη. Στην καθομιλουμένη όμως, οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι, ακριβώς επειδή και στους δύο το βασικό τους νόημα είναι η καταναγκαστική ανάγκη επανάληψης μιας συμπεριφοράς και η αδυναμία ελέγχου σε αυτήν. Η εξάρτηση είναι συνήθως συνδεδεμένη με την κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών ουσιών. Στην πραγματικότητα όμως, εξάρτηση μπορεί να έχουμε και από νόμιμες ουσίες, όπως είναι το αλκοόλ, η νικοτίνη, η καφεΐνη και διάφορα συνταγογραφούμενα φάρμακα, κυρίως παυσίπονα και αγχολητικά. Εξάρτηση μπορεί να έχουμε από δραστηριότητες, όπως είναι η εργασία ή η σωματική άσκηση, τα τυχερά παιχνίδια, από αντικείμενα όπως είναι κοσμήματα ή αυτά που λέμε γούρια, από πρόσωπα όπως φίλους, συγγενείς ή ερωτικούς συντρόφους, ακόμα και από τρόφιμα όπως η σοκολάτα. Εδώ βλέπουμε μερικές από τις σπάνιες και παράξενες εξαρτήσεις που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία, ακριβώς για να κατανοήσουμε λίγο το εύρος του φαινομένου. Υπάρχει λοιπόν εξάρτηση στα λουκάνικα, όσο παράξενο και να φαίνεται. Υπάρχει μια εξάρτηση στο μάσημα του πάγου, στις κηδείες, στην κατανάλωση αίματος, στη χρήση κλείσματος καφέ, στις περούκες, στη δυνατή μουσική, στο τυρί φέτα, το γνωστό μας. Υπάρχει η γεωφαγία, όπου κάποιος τρώει χώμα, είναι εξαρτημένος σε αυτό. Η εξάρτηση από τις αγορές, η εξάρτηση από δίκες, η εξάρτηση από σωματική άσκηση, από την εργασία και από το σεξ. Μια σημαντική διάκριση που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι επίσης αυτή της χρήσης, κατάχρησης και εθισμού εξάρτησης.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή τη διαφορά, γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, είναι άλλη αντιμετώπιση σε κάποιο άτομο που κάνει χρήση μιας ουσίας, άλλη στην κατάχρηση και άλλη στον εθισμό και στην εξάρτηση. Η διάκριση είναι αρκετά δύσκολη, ειδικά όταν μιλάμε για νόμιμες και κοινωνικά αποδεκτές ή ακόμα και κοινωνικά επιθυμητές συμπεριφορές. Η χρήση συνήθως δεν δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις περισσότερες περιπτώσεις. Η κατάχρηση δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, αλλά πρόσκαιρα. Από την άλλη, ο εθισμός και η εξάρτηση δημιουργούν πολλά προβλήματα με διάρκεια στον χρόνο και είναι το σημείο που το άτομο χάνει τον έλεγχο πάνω στον ίδιο τον εαυτό. Για παράδειγμα, το να πιει κάποιος δύο ποτά ένα βράδυ με τους φίλους του είναι χρήση. Το να πιει 8 ποτά ένα βράδυ με φίλους είναι κατάχρηση. Και την επόμενη μέρα θα βιώσει αρνητικές συνέπειες, οι οποίες κυμαίνονται από έναν απλό πονοκέφαλο μέχρι την πρόκληση ατυχήματος και τον κίνδυνο της ζωής. Το να ανυπομονώ να έρθει το βράδυ για να πιω και όχι για να βρω τους φίλους μου είναι θυσμός. Το να μην μπορώ να λειτουργήσω αν δεν πιω είναι εξάρτηση. Μία σημαντική παράμετρος που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τα χρονικά όρια από τη μία φάση στην άλλη συνήθως δεν είναι πολύ μεγάλα. Εξαρτώνται από τη φύση της ουσίας, από ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες του ατόμου και από το περιβάλλον. Όπως θα δούμε και παρακάτω, η χρήση μπορεί να μην είναι εξάρτηση, αλλά ο εξαρτημένος υπήρξε αρχικά χρήστης. Με άλλα λόγια, η χρήση είναι πάντα το πρώτο βήμα για την εξάρτηση. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά ποιος θα αναπτύξει εξάρτηση, σε πόσο διάστημα και ποιος δεν θα αναπτύξει. Όπως κάθε συμπεριφορά μας, έτσι και η εξάρτηση έχει έναν βιολογικό μηχανισμό μέσα από τον οποίο εκφράζεται και επηρεάζεται. Ο βιολογικός μηχανισμός πίσω από την εξάρτηση βρίσκεται φυσικά στον εγκέφαλό μας και περιλαμβάνει το μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου. Έτσι είναι γνωστός αυτός ο μηχανισμός. Αυτός περιλαμβάνει δύο κέντρα, τον επικλινή πυρήνα και την καλυπτρική περιοχή. Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιεί την ουσία ντοπαμίνη και είναι υπεύθυνος για το συναίσθημα της ευχαρίστησης που νιώθουμε όταν πετυχαίνουμε κάτι. Η σημασία του είναι μεγάλη για την προσαρμογή και επιβίωση των θηλαστικών και του ανθρώπου, καθώς μέσω αυτού του μηχανισμού, σε συνδυασμό βέβαια και με άλλες εγκεφαλικές διεργασίες, ξεχωρίζουμε τι είναι καλό για την επιβίωσή μας, τόσο την ατομική όσο και του είδους. Χωρίς αυτό το μηχανισμό, για παράδειγμα, δεν θα νιώθαμε την ικανοποίηση της ερωτικής συνέβρεσης και άρα δεν θα αναπαραγόμασταν ως είδος. Μετά έχουμε την περιοχή της αμυγδαλής, μια δομή του εγκεφάλου η οποία είναι υπεύθυνη για την άμεση συναισθηματική ανταπόκριση απέναντι σε ερεθίσματα και φυσικά το μετωπιαίο φλοιό και πιο ειδικά τον προμετωπιαίο φλοιό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της δράσης αλλά και για τον έλεγχο των παρορμήσεων. Το σύστημα ανταμοιβής ενεργοποιείται από τους λεγόμενους βασικούς ενισχυτές. Βασικοί ενισχυτές είναι η τροφή, το νερό και η σεξουαλική επαφή. Και λέγονται έτσι γιατί είναι σημαντικά στοιχεία για την επιβίωση τόσο του ατόμου όσο και του είδους. Από τη στιγμή που ενεργοποιείται το σύστημα της επιβράβευσης, νιώθουμε το συναίσθημα της εφορίας. Και αυτό αποθηκεύεται στη μνήμη μας. Έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτή η πληροφορία να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Από την άλλη, ο εκτελεστικός μηχανισμός, αυτό που λέμε κέντρο ελέγχου και σχεδιασμού δράσης, ελέγχει τις συνέπειες της δράσης και δεν την αναστέλει εφόσον αυτή η δράση είναι υποφελής για την επιβίωση, είναι υποφελής για το άτομο. Επιπλέον σχεδιάζει τη μελλοντική συμπεριφορά έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να επαναληφθεί και να μπορέσουμε να ξαναβρούμε φαγητό, νερό, σεξουαλικό σύντροφο, αλλά και στόχους, αξίες, επιτυχίες, κέρδος, εμπειρίες, ευχάριστες εμπειρίες. Η απόλαυση που νιώθουμε μέσω της τέχνης και η απόλαυση που νιώθουμε μέσα από τις διάφορες διαπροσωπικές μας σχέσεις. Αυτοί οι ενισχυτές ονομάζονται δευτερογενείς ενισχυτές, καθώς δεν είναι τελείως απαραίτητοι για την επιβίωση. Τέτοιοι ενισχυτές είναι και οι ουσίες. Όπως τα ναρκωτικά για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα. Αλλά μπορεί να είναι πρόσωπα, συμπεριφορές που έχουν θετικό αντίκτυπο, που δημιουργούν θετικό συνέστημα, όπως η επίτευξη στόχων, οι επιτυχίες γενικότερα, το χρηματικό κέρδος από μία δουλειά και διάφορα άλλα. Ο μηχανισμός σε όλες τις περιπτώσεις είναι ο ίδιος. Στην περίπτωση που κάποιο ερέθισμα ή συμπεριφορά έχει συνδεθεί με αρνητικές συνέπειες στη μνήμη μας, αυτή η συμπεριφορά αναστέλλεται μέσα από το κέντρο ελέγχου και σχεδιασμού δράσης. Δηλαδή, η μνήμη και αυτό το κέντρο ελέγχου σχεδιασμού δράσης που βρίσκεται στο προμετωπιαίο φλοιό μας αναστέλλει το σύστημα επιβράβευσης, σταματάει η παραγωγή ντοπαμίνης και σταματάμε να νιώθουμε το εφορικό συναίσθημα.
Τα ναρκωτικά και γενικά οι ουσίες επιδρούν είτε άμεσα είτε έμεσα σε αυτόν τον μηχανισμό ακριβώς της ντοπαμίνης που είπαμε. Αυξάνοντας αυτή την ουσία στον εγκέφαλο και επομένως ενεργοποιώντας τεχνητά το κέντρο ανταμοιβής. Παρόλη τη διαδικασία αναστολής, το πρώτο συνέστημα της εφορίας έχει ήδη βιωθεί. Αν για κάποιους λόγους δεν λειτουργήσει το σύστημα της αναστολής, είτε λόγω κάποιας εγγενούς δυσλειτουργίας είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε το σύστημα αναστολής ενεργοποιείται και η ουσία ή συμπεριφορά καταγράφεται στον εγκέφαλο ως προσαρμοστική. Από εκεί και πέρα ξεκινάει ο εθισμός και το κύκλωμα που περιγράψαμε βραχυκυκλώνει. Στη συνέχεια, η συνεχής αύξηση της ντοπαμίνης ενεργοποιεί αντισταθμιστικούς μηχανισμούς στον εγκέφαλο, ο οποίος γίνεται ολοένα και λιγότερο ευαίσθητος στην ντοπαμίνη. Άρα, χρειάζεται ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες της ουσίας ή της συμπεριφοράς, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη που πλέον έχει δημιουργηθεί. Αυτό είναι και το φαινόμενο που λέμε της ανοχής. Δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος τελικά έχει ως αποτέλεσμα ο εθισμός να γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ατόμου, καθώς απασχολεί αποκλειστικά τα σχετικά κέντρα του εγκεφάλου και παράλληλα να είναι πολύ δύσκολο να βιωθεί η ικανοποίηση από άλλα ερεθίσματα. Σε αυτό το σημείο έχει εγκαθιδρυθεί η εξάρτηση. Βλέπουμε λοιπόν πως μια αρχική επιλογή καταλήγει στη συνέχεια να γίνεται αιμονή και καταναγκασμός με τον έλεγχο του ατόμου πάνω σε αυτή τη συμπεριφορά να μειώνεται διαρκώς μέχρι που τελικά να εξαλείφεται. Οπότε ένα βασικό αίτιο των εξαρτήσεων είναι οι βιολογικοί παράγοντες. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μια τάση κληρονομικότητας στις εξαρτήσεις που φτάνει το 50-60%. Πέρα από τους γεννητικούς παράγοντες, οτιδήποτε επηρεάζει το σύστημα της ντοπαμίνης που περιγράψαμε, όπως τραυματισμοί, χρήση διάφορων ουσιών ή άλλες αιτίες, επηρεάζει θετικά και την εμφάνιση της εξάρτησης. Το ίδιο συμβαίνει και με δυσλειτουργίες που επηρεάζουν το πιαίο φλοιό του εγκεφάλου. Στην εφηβεία, το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου είναι πλήρως λειτουργικό και ανεπτυγμένο, ενώ ο προμετωπιαίος φλοιός που ασκεί ανασταλτική δράση στις παρορμήσεις δεν αναπτύσσεται πλήρως πριν από τα 20 με 21 έτη. Αυτός είναι και ο λόγος που οι έφηβοι γενικά έχουν μια πιο παρορμητική συμπεριφορά και στο θέμα των εξαρτήσεων, ο λόγος που στην εφηβεία και τη νεαρή ηλικία παρατηρείται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η έναρξη των εξαρτήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί το ίδιο και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Απλά είναι πιο εύκολο να συμβεί τότε γιατί υπάρχει το βιολογικό υπόβαθρο που βοηθάει. Οι περισσότερες έρευνες πάνω στις εξαρτήσεις και τους βιολογικούς μηχανισμούς έχουν γίνει σε ποντίκια. Τι έχουν λοιπόν να μας πούν τα ποντίκια για αυτό το φαινόμενο? Ένα σταθερό έβριμα στις έρευνες είναι ότι τα ποντίκια προτιμούν να πιέζουν ένα μοχλό που διεγείρει το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου παρά να καταναλώσουν τροφή, παρά να φάνε. Με αποτέλεσμα να οδηγούνται στο θάνατο από ασιτία. Το ποντίκι δηλαδή προτιμάει να πιέζει το μοχλό που του δίνει την ευχαρίστηση στον εγκέφαλο παρά να φάει και να επιβιώσει. Από την άλλη, αυτό συμβαίνει στα ποντίκια τα οποία είναι μόνα τους σε ένα κλουβί. Δεν συνέβη όταν τα ποντίκια αντί να είναι μόνα τους στο κλουβί τους ήταν σε ένα περιβάλλον με άλλα ποντίκια και διάφορα ερεθίσματα. Αυτό που περιγράφουν οι ερευνητές ως ποντικοπάρκο. Αυτό μας δίνει λίγο τροφή για σκέψη στο ποια είναι ακριβώς τα αίτια της εξάρτησης, ότι δεν είναι μόνο βιολογικά, η βιολογία θέτει το υπόβαθρο. Υπάρχουν και άλλα αίτια, τα οποία είναι ψυχολογικά, είναι καταρχάς οι ψυχικές διαταραχές, κυρίως οι αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη, οι διαταραχές προσωπικότητας και οι ψυχώσεις. Πολλοί χρησιμοποιούν τον εθισμό ως μια προσπάθεια αυτοθεραπείας από κάποια ψυχική διαταραχή, ακριβώς γιατί βιώνουν εφορία ή το συναίσθημα της χαλάρωσης. Είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου. Κυρίως έχουν ερευνηθεί η παρορμητικότητα, η αναζήτηση ικανοποίησης αμοιβής, η δυσκολία αναβολής της ικανοποίησης, η δυσπροσαρμοστικότητα και η ανοχή της παραβατικής συμπεριφοράς. Είναι οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις με την κοινωνική απομόνωση και την εσωστρέφεια, η δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων, κάτι που συνδέεται και με το νεαρό της ηλικίας, αλλά όχι μόνο, και πάλι, όπως είπαμε και με τις ψυχικές διαταραχές, σε μια προσπάθεια ελέγχου των αρνητικών συναισθημάτων. Η μειωμένη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, με τις εξαρτήσεις να τα αντισταθμίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά ως ένα μεγάλο βαθμό. Και τέλος έχουμε τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά αίτια. Είναι η οικογένεια και κύριοι παράγοντες της οικογένειας που συμβάλλουν στην εξάρτηση είναι η απουσία του πατέρα, είτε η μη ύπαρξη του πατέρα, είτε η απουσία του λόγω δουλειάς, λόγω εργασίας,
και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακόμα και η συναισθηματική του απουσία. Πολλές φορές είμαστε παρόντες κάπου χωρίς να είμαστε. Και η υπερπροστατευτικότητα της μητέρας. Και φυσικά οι δεσμοί της οικογένειας. Όσο πιο στενή είναι η δεσμή της οικογένειας, τόσο πιο προστατευμένο είναι ένα άτομο απέναντι στην ανάπτυξη εξαρτήσεων. Μετά έχουμε το σχολείο, τους φίλους και τις παρέες, η βασική επιρροή των εφήβων. Η διαθεσιμότητα της πρόσβασης είναι από τους βασικότερους και πιο έτσι σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση εξάρτησης. Όσο πιο διαθέσιμη είναι μια ουσία, τόσο πιο προσβάσιμη είναι για το άτομο, άρα και πιο πιθανό να την καταναλώσουν περισσότερα άτομα. Η περιθωριοποίηση, οι αξίες της κοινωνίας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την προβολή τόσο προτύπων που κάνουν χρήση με θετικό τρόπο, όσο και αγαθών που προκαλούν εξάρτηση, όπως είναι το αλκοόλ, η νικοτίνη και διάφορα άλλα. Το φαινόμενο επομένως των εξαρτήσεων δεν είναι καθόλου και σε καμιά περίπτωση ένα απλό φαινόμενο που μπορεί να εξηγηθεί με μία απλή θεωρία. Είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που εμπλέκει πολλούς παράγοντες σε διάφορους συνδυασμούς, οι οποίοι αποτυπώνονται στο λεγόμενο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Πέρα από την ερμηνεία του φαινομένου, η θέαση του φαινομένου από αυτή τη σκοπιά υποδεικνύει και μια πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση για τα εξαρτημένα άτομα, καθώς και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις πρόληψης. Τα στάδια της εξάρτησης που αντιστοιχούν σε κάποιο βαθμό με τις έννοιες που αναφέραμε πριν τη χρήση, κατάχρηση, εθισμός, εξάρτηση, είναι ο πειραματισμός και η δοκιμή. Εδώ το άτομο και συνήθως ο νέος ή ο έφηβος έρχεται σε επαφή με την ουσία ή τη συμπεριφορά και δοκιμάζει είτε από περιέργεια, είτε από κοινωνική πίεση των συνομιλίκων, είτε από άλλους λόγους. Η διαθεσιμότητα της ουσίας και η ευκολία πρόσβαση έχει τη μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το στάδιο. Όσο πιο εύκολη είναι η ανέβρεση, τόσο πιο μεγάλη και η πιθανότητα δοκιμής. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά στο αλκοόλ, το οποίο συνήθως έχουν δοκιμάσει περίπου το 92% του πληθυσμού στη χώρα μας. Μετά έχουμε την ενεργητική αναζήτηση, που αφού το άτομο έχει δοκιμάσει κάτι, στη συνέχεια περνάει στη φάση που ζητάει την επανάληψη αυτής της συμπεριφοράς, επιδιώκοντας την επανάληψη του συναισθήματος. Στη συνέχεια έχουμε την ενασχόληση, όπου πλέον η χρήση γίνεται συστηματικά, και εφόσον αυτό συνεχιστεί, περνάμε στον εθισμό και στην εξάρτηση για τις οποίες έχουμε μιλήσει. Θα επαναλάβω ότι κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ποιος θα αναπτύξει εξάρτηση, ούτε πόσο διάστημα θα διαρκέσουν τα παραπάνω στάδια. Κάποιος μπορεί να είναι για καιρό στη φάση της δοκιμής και μετά να περάσει αστραπιά στις επόμενες φάσεις, καταλήγοντας στην εξάρτηση χωρίς να το καταλάβει καν, θα λέγαμε. Εδώ παίζουν τον ρόλο τους διάφοροι μύθοι που ακούγονται. Όπως για παράδειγμα, μία φορά δεν πειράζει, αυτά είναι ελαφριά, δεν βλάπτουν αραιά και πού, εγώ μπορώ να το ελέγξω, οι άλλοι είναι αδύναμοι, εγώ διαφέρω από αυτούς, και διάφοροι άλλοι τέτοιοι μύθοι που κυκλοφορούν. Τι είναι λοιπόν τα ναρκωτικά? Τα ναρκωτικά είναι ουσίες που επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εθισμό. Όλα τα ναρκωτικά προκαλούν σοβαρό εθισμό, με κάποια να είναι πιο εθιστικά από άλλα, όπως για παράδειγμα η ηρωίνη και η κοκαίνη. Η κάναβη, παρόλο που πλασάρεται ως σχετικά αθώα, είναι επίσης πολύ εθιστική, αν και λιγότερο από τις υπόλοιπες ουσίες. Παρ' όλα αυτά, έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ψυχική όσο και σε σωματική υγεία. Η διάκριση που συχνά ακούγεται σε σκληρά και μαλακά ναρκωτικά δεν είναι γενικά αποδεκτή. Το μη χείρον βέλτιστον δεν είναι καλό να εφαρμόζεται στην περίπτωση των εξαρτήσεων. Διάφορες ουσίες λοιπόν που προκαλούν εξάρτηση είναι τα οπιοειδή, το όπιο, μορφίνη, ηρωίνη, κοδεΐνη, μεθαδόνη, τα κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος, εδώ έχουμε το αλκοόλ, τα βαρβουτυρουϊκά, τις βενζοδιαζεπίνες, ναρκωτικά συνδεδεόμενα με πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης, είναι αυτά που ακούμε που βάζουν στο ποτό στα μαγαζιά το βράδυ και έχουμε ακούσει στις ειδήσεις τελευταία, εισπνεόμενα, βενζίνη, κόλλα, διαλύτες και αεροζόλ, διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι η κοκαίνη, αμφεταμίνες, μεθαμφεταμίνες και εδώ συγκαταλέγεται και η νικοτίνη και η γνωστή μας καφεΐνη. Η ινδική κάναβη, μαριχουάνα και χασίς, ψευδεσιογόνα όπως το LSD και η ψιλοκυβίνη και νέες ψυχοδραστικές ουσίες όπως συνθετικές καθινώνες και συνθετικά καναβινοειδή. Οι ουσίες που προκαλούν εξάρτηση είναι άπειρες. Αυτή είναι μια
πολύ σύντομη παρουσίαση. Συνεχώς παράγονται νέες ουσίες, συνθετικές και πολλές από αυτές με διάφορες προσμίξεις που τις κάνουν τελείως επικίνδυνες και κατάλληλες για κατανάλωση και ευθύνονται και σε μεγάλο βαθμό για την θνησιμότητα από τις εξαρτήσεις. Εδώ έχουμε έναν πίνακα, στον οποίο μπορούμε να δούμε τη βλάβη και τις επιπτώσεις που έχουν οι διάφορες ουσίες στο ίδιο το άτομο αλλά και στους άλλους. Τα πρωτεία παρατηρούμε ότι τα έχει το αλκοόλ, κυρίως λόγω της ευρείας χρήσης του βέβαια. Δεν έχουν όλα τα ναρκωτικά τις ίδιες επιπτώσεις, αλλά μπορούμε να δούμε ότι όλα έχουν σημαντικές επιπτώσεις, κυρίως στους ίδιους τους χρήστες, αλλά πολλά από αυτά και στον περίγυρό τους, κυρίως μέσα από τη βία, μέσα από τη διαταραχή των οικογενειακών σχέσεων και διάφορα άλλα προβλήματα που δημιουργούνται. Και ας περάσουμε λίγο στους νέους. Αυτός είναι ένας πίνακας που δείχνει μια έρευνα πάνω σε εφήβους ηλικίας 15 ετών. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των νέων 15 ετών έχουν δοκιμάσει μία από αυτές τις ουσίες. Τουλάχιστον μία φορά μέχρι στη ζωή τους μέχρι τότε. Βλέπουμε ότι η κάναβη έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά και φυσικά αυτό δεν θα πρέπει να φυσικαζόμαστε επειδή τα νούμερα είναι σχετικά μικρά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μικρά άτομα, για εφήβους 15 ετών. Διεθνώς παρατηρείται η τάση να χαμηλώνει η ηλικία δοκιμής των ναρκωτικών και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί την παγκόσμια κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Εδώ βλέπουμε ότι δεν θα εξαρτηθούν όλοι όσοι δοκιμάσουν κάποια ουσία, αλλά ένα μικρό ποσοστό αυτών. Πολλοί θα δοκιμάσουν ναρκωτικά, κάποιοι όμως θα εξαρτηθούν. Το συμπέρασμα από αυτόν τον πίνακα είναι ότι θα πρέπει να ανησυχούμε, όχι όμως να πανικοβαλόμαστε, γι' αυτό και τον παραθέτω. Τα σημάδια λοιπόν που θα πρέπει να μας ανησυχούν, πώς μπορώ να καταλάβω αν κάποιος κάνει χρήση, είναι τα εξής. Το παιδί μας φαίνεται απόμακρο, μελαγχολικό, κουρασμένο, απρόσεκτο σε σχέση με την προσωπική του περιποίηση. Έχει αρχίσει να γίνεται εχθρικό, επιθετικό και μη συνεργάσιμο. Έχει ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή του, από χαρούμενο και ζωηρό σε σκυθροπό, αμήλυτο και κακόκεφο. Έχουν χειροτερέψει οι σχέσεις του παιδιού με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Έχει απομακρυνθεί ή παρατήσει τους παλιούς του φίλους. Παρουσιάζει χαμηλή σχολική απόδοση και πολλές απουσίες. Έχει χάσει το ενδιαφέρον του για τις αγαπημένες του δραστηριότητες. Έχουν αλλάξει συνήθειες του παιδιού όσον αφορά τη διατροφή και τον ύπνο. Για παράδειγμα, εμφανίζει μεγάλη υπνηλία ή αϊπνία, απώλεια όρεξης και άλλα. Λέει πολλά ψέματα και παρουσιάζει έντονη μυστικοπάθεια. Παρουσιάζονται ανεξήγητες απώλειες χρημάτων ή αντικειμένων από το σπίτι. Παρουσιάζονται ασυνήθιστες μυρωδιές, λεκέδες ή σημάδια στο σώμα, τα ρούχα ή το δωμάτιό του. Μπορούμε να βρούμε σκόνη, χάπια, κομμάτια από αλουμινόχαρτο, πλαστικά καλαμάκια, χαρτάκια για τσιγάρο, βελόνες, σύριγγες και άλλα τέτοια αξεσουάρ που χρησιμοποιούν τα άτομα που κάνουν χρήση. Αυτές είναι ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας. Αν οι απαντήσεις είναι ναι, τότε αυτό είναι σημάδι ότι πρέπει να ανησυχούμε. Θα πρέπει βέβαια να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα σημάδια αυτά δεν είναι ειδικά για τη χρήση ναρκωτικών, αλλά μπορεί να οφείλονται και σε άλλους παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση πάντως υποδεικνύουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη ψυχική υγεία του νέου και επομένως θα πρέπει να δοθεί ανάλογη προσοχή σε αυτό. Πώς μπορώ να βοηθήσω λοιπόν κάποιον που κάνει χρήση? Καταρχάς θα πρέπει να τον ακούσω. Και όταν πρέπει να τον ακούσω, να τον ακούσω ενεργητικά. Ενεργητική ακρόαση είναι η ικανότητα να ακούω πραγματικά τον άλλον, αυτά που μου λέει, χωρίς να παρεμβάλλω τα δικά μου συμπεράσματα. Για παράδειγμα, πες μου που ήσουν χθες το βράδυ, πάλι με αυτούς τους αλήτες, γύριζες? Είναι ένας τρόπος να κάνω μια ερώτηση. Πώς πέρασε χθες το βράδυ, θα ήθελα να το συζητήσουμε. Είναι ένας άλλος τρόπος. Ο ένας είναι ενεργητική ακρόαση, ο πρώτος δεν είναι. Δεν είναι γιατί υπάρχει το προσωπικό μας συμπέρασμα. Πάλι με αυτούς τους αλήτες, γύριζες? Υπομονή είναι η ικανότητα να μην αντιδρούμε συναισθηματικά. Όσο φυσιολογικό και αν είναι, όσο και αν είναι φυσιολογικό να αντιδράσουμε, είναι η ικανότητα να μπορούμε να συγκρατήσουμε το συναίσθημά μας. Τι θα γίνει, θα μου πεις, γιατί δεν μιλάς, θα πει ο ανυπόμονος γονιός που θέλει να μάθει. Όταν είσαι έτοιμος μπορείς να μου μιλήσεις. Εγώ θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω, θα πει ο υπομονετικός και ψύχρεμος γονιός. Ψυχραιμία λοιπόν, αν δεν μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι και είναι λογικό να μην μπορούμε, είναι καλύτερα να μην κάνουμε κουβέντα στο παιδί.
Η ένταση της αγωνίας μας, όσο φυσιολογική και αν είναι, θα αποπροσανατολίσει τη συζήτηση και δεν θα περάσει τα σωστά μηνύματα. Μη κριτική στάση, η επίκριση δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν. Ίσα-ίσα τον απομακρύνει σε μια στιγμή που θα έπρεπε να τον φέρουμε πιο κοντά μας. Το ότι δεν κρίνω μια συμπεριφορά δεν σημαίνει φυσικά ότι συμφωνώ με αυτήν, αλλά ότι περνάω από τη συμπεριφορά πρόβλημα στην αναζήτηση λύσης και στην κατανόηση του τι συμβαίνει στο άτομο που με ενδιαφέρει. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να πάρουμε το χρόνο μας και να παρέμβουμε όταν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και όχι εμβρασμό. Αν νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια σε αυτό, δεν θα πρέπει να διστάσουμε να τη ζητήσουμε από κάποιο εξειδικευμένο κέντρο ή από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Σε κάποιο άτομο που είναι ήδη εξαρτημένο, το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να του δώσουμε διεξόδους, λύσεις δηλαδή μέσα από τα κέντρα αποκατάστασης και απεξάρτησης που υπάρχουν. Να ακούσουμε τις ανησυχίες του για αυτά και για την όλη διαδικασία και να τον καθησυχάσουμε με λογικά επιχειρήματα. Επίσης μπορούμε να τον διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε δίπλα του στην προσπάθεια αυτή για απεξάρτηση, ανάλογα φυσικά με τις δυνατότητές μας. Δεν ωφελεί σε τίποτα να πιέσουμε κάποιον να κόψει τη χρήση. Η απεξάρτηση είναι πρωτίστως θέμα προσωπικής επιλογής του χρήστη και η επιτυχία της βασίζεται ακριβώς στο δικό του αυξημένο κίνητρο. Αν κάποιος δεν θέλει να απεξαρτηθεί, δεν θα απεξαρτηθεί ό,τι και να κάνουμε. Αυτό θα πρέπει να το χωνέψουμε. Από την άλλη, δεν ωφελεί επίσης να στηρίζουμε τον χρήστη στη χρήση του, διευκολύνοντάς τον και ανταποκρινόμενοι στους διάφορους χειρισμούς του, προκειμένου να βρει χρήματα κτλ. Τα όρια μας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Είμαι εδώ για σένα, να σε βοηθήσω στην προσπάθειά σου, εφόσον το επιθυμείς. Και μέχρι εκεί. Τέλος, αν κάποιος έχει συμπτώματα υπερβολικής δόσης ή εμφανίζει συμπτώματα υπνηλίας και απώλειας αισθήσεων, καλούμε αμέσως βοήθεια. Προσφέρουμε πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί και εφόσον γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε, προσπαθούμε να τον ηρεμήσουμε και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλειά του καθώς και τη δική μας. Σε καμιά περίπτωση είναι σημαντικό αυτό, δεν χορηγούμε καφέ. Γιατί είναι μια συνηθισμένη αντίληψη ότι όταν κάποιος έχει εμφανίσει πνηλία, θα πρέπει να του δώσουμε καφέ. Αυτό δεν το κάνουμε γιατί ο καφές μπορεί να δράσει συνεργατικά με τις ουσίες που πήρε. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε λίγο για την πρόληψη και τους προστατευτικούς παράγοντες. Πρώτος προστατευτικός παράγοντας είναι τα θετικά γονεϊκά πρότυπα. Οι άνθρωποι μαθαίνουμε πιο καλά παρατηρώντας τους άλλους ανθρώπους και φυσικά οι γονείς μας είναι τα πρώτα πρότυπά μας. Αμέσως μετά είναι οι δάσκαλοι. Είναι σημαντικό τα πρότυπα αυτά για τα παιδιά. Αυτά τα πρότυπα είναι πολύ σημαντικά για τα παιδιά, καθώς οι συμπεριφορές που υιοθετούν αυτά τα πρότυπα γίνονται παράδειγμα για τα ίδια. Αν εγώ είμαι καπνιστής, είναι δύσκολο να πείσω το παιδί μου να μην καπνίσει. Όσο και να του πω, όσο και να του μιλήσω, η συμπεριφορά μου δείχνει ότι το κάπνισμα είναι καλό. Το μήνυμα που του περνάω είναι ότι το κάπνισμα είναι καλό. Για την ψυχραιμία και την ψύχρεμη αντιμετώπιση μιλήσαμε προηγουμένως. Εδώ την επαναλαμβάνουμε γιατί έχει σημασία στον τρόπο που θα μεταδώσουμε την πληροφορία και τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον νέο άνθρωπο. Δεν έχει νόημα να κάνουμε συζητήσεις με πανικό. Σίγουρα όλοι ανησυχούμε για τις εξαρτήσεις, σίγουρα ανησυχούμε μήπως το παιδί μας έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά, αυτόν τον πανικό ή μήπως θα μπλέξει. Αυτόν τον πανικό όμως σε καμιά περίπτωση δεν είναι χρήσιμο να τον περάσουμε στη συζήτηση με το παιδί. Δεν περνάμε έτσι το σωστό μήνυμα. Τα όρια θα πρέπει να είναι σαφή και ανάλογα με την ηλικία του παιδιού ή του εφήβου και οι κανόνες πάντα ξεκάθαροι και σταθεροί. Τα μηνύματα θα πρέπει να είναι ίδια από το περιβάλλον και όχι διφορούμενα. Άλλο δηλαδή να ακούει για παράδειγμα από τον πατέρα και άλλο από τη μητέρα. Η συχνή επαφή του γονιού με το σχολείο και τους δασκάλους είναι επίσης σημαντική για να εντοπιστούν προβληματικές συμπεριφορές που ίσως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στα αρχικά του στάδια. Οι δάσκαλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι περνούν πολύ χρόνο παρατηρώντας το παιδί σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδραση με τους συνομιλίκους του και έχουν πολλές πληροφορίες που μπορούν να μεταφέρουν στους γονείς ή να τις συνδυάσουν μαζί με τους γονείς έτσι ώστε να έχουν μια εικόνα για την ψυχική κατάσταση του παιδιού και κατ' επέκταση για το πόσο κινδυνεύει να μπλέξει με ναρκωτικά ή άλλες εξαρτήσεις. Όσο πιο διαβριμένο κύκλο ενδιαφερόντων διαπροσωπικών σχέσεων έχει το παιδί, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να οδηγηθεί στην εξάρτηση.
ακριβώς επειδή έχει εκπαιδεύσει το σύστημα αμοιβών του εγκεφάλου του να ενεργοποιείται από διάφορες πηγές και επομένως να μην εξαρτάται από μία και μόνο. Τέτοιες δραστηριότητες είναι φυσικά ο αθλητισμός, οι ομαδικές δραστηριότητες που φέρνει το παιδί σε επαφή με άλλα παιδιά, η ανάληψη ευθυνών και ρόλων, ο υγιεινός τρόπος ζωής και τα θετικά κοινωνικά πρότυπα. Ό,τι ισχύει για τα ναρκωτικά, ισχύει και για το αλκοόλ. Όπως είπαμε, και το αλκοόλ συγκαταλέγεται στην ουσία στα ναρκωτικά. Παρ' όλα αυτά, το αλκοόλ έχει μία ιδιαιτερότητα, γι' αυτό και το εξετάζουμε διαφορετικά. Είναι νόμιμο. Είναι εύκολα διαθέσιμο και φτηνό. Είναι συνδεδεμένο με πάρα πολλές κοινωνικές καταστάσεις. Συνήθως ευχάριστες. Είναι συνδεδεμένο με τη βραδινή μας έξοδο, με το μεσημεριανό μας φαγητό, με γάμους, με γιορτές, σχεδόν με τα πάντα. Διαφημίζεται παντού. Έχει συνδεθεί με την ενηλικίωση. Ο μεγάλος πίνει αλκοόλ, ο μεγάλος θα πιει μπύρα, ο μεγάλος θα πιει ποτό. Σε ταινίες βλέπουμε τον σκληρό άντρα να πίνει το ουίσκι, ξέρω εγώ, και να είναι έτσι θελκτικός. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία για τους λόγους αυτούς της διάκρισης ανάμεσα στη χρήση, την κατάχρηση και τον εθισμό. Το πρόβλημα με το αλκοόλ είναι ότι προκαλεί πολλά ατυχήματα. Είναι η νούμερο ένα αιτία ατυχημάτων στους νέους ανθρώπους, είναι το αλκοόλ. Μιλάμε για τροχαία ατυχήματα κυρίως. Επίσης συνδέεται με τη βία και την παραβατική συμπεριφορά, καθώς μειώνει τις αναστολές του ατόμου και το οθεί να δρά παρορμητικά. Έχει αγχολητική δράση, εμφανίζει γρήγορη ανοχή. Δεν μας αρκεί ένα ποτό μετά από λίγο διάστημα για να χαλαρώσουμε, οπότε για να χαλαρώσουμε χρειάζεται συνεχώς να πίνουμε περισσότερο. Έχει ωφέλη για την υγεία παρόλα αυτά, σε μικρές ποσότητες. Έτσι διαβάζουμε, έτσι ακούμε από τους γιατρούς και ίσως έτσι να είναι. Και είναι κάτι που όλοι το κάνουν. Αυτή η ιδιαιτερότητα κάνει το αλκοόλ να είναι πολύ θελκτικό για τους νέους. Και φυσικά να μην το αντιλαμβάνεται ο νέος ως πρόβλημα. Πότε λοιπόν είναι πρόβλημα? Πρόβλημα είναι όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες. Όταν καταναλώνεται καθημερινά, όταν συνδυάζεται με άλλες ουσίες, όταν μειώνει τη λειτουργικότητα, όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας, όταν καλύπτει ψυχολογικά προβλήματα, όταν οδηγεί τέλος σε επικίνδυνες συμπεριφορές. Μια από τις επικίνδυνες συμπεριφορές που λόγω του αλκοόλ που εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι η σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Πότε είναι τώρα κάποιος αλκοολικός? Αλκοολικός θεωρείται κάποιος όταν βιώνει στερητικά συμπτώματα απουσίας αλκοόλ. Έχει σημαντική έκπτωση στη λειτουργικότητά του, στην εργασία του, στο σχολείο του, στο σπίτι. Αναζητά έντονα το αλκοόλ, αναπτύσσει μεγάλη αντοχή στο αλκοόλ, αποτυγχάνει να ελέγξει τη χρήση, αν και ο ίδιος το επιθυμεί και πολλές φορές το προσπαθεί. Σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις, η ποσότητα αλκοόλ που συστήνεται είναι ένα ποτό ημερησίως για τις γυναίκες και δύο για τους άντρες. Ως ένα ποτό ορίζεται ένα ποτήρι κρασί 150 ml, ένα μπουκάλι κουτάκι μπύρα 330 ml ή μία δόση αποστάγματος κάποιου άλλου ποτού, όπως είναι το τσίπουρο, όπως είναι το ουίσκι, η βότκα κτλ, 45 ml. Αυτή είναι μία ποσότητα η οποία μπορεί να θεωρείται από πολλούς ως και υποφελής για την υγεία. Τώρα, αλκοόλ και νέοι. Βλέπουμε εδώ ανά ηλικία, από τα 13 έως τα 19 χρόνια, πώς αυξάνεται ο αριθμός των νέων οι οποίοι έχουν δοκιμάσει έστω και μία φορά αλκοόλ τον τελευταίο μήνα. Και εδώ βλέπουμε πώς επίσης αυξάνεται, αν και είναι αρκετά πιο χαμηλή, η κατανάλωση αλκοόλ περισσότερες από 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Εδώ βλέπουμε στο διπλανό πίνακα τη μέθη, πόσες φορές μέθησε κάποιος σε ολόκληρη τη ζωή του, μέχρι την ηλικία των 19 ετών, αν μέθησε μία ή δύο φορές και αν μέθησε παραπάνω από τρεις φορές. Βλέπουμε ότι όλα παρουσιάζουν μία αυξητική τάση καθώς αυξάνει η ηλικία. Γιατί τώρα πίνουν οι νέοι? Κοινωνικοί παράγοντες. Οι νέοι πίνουν για να διασκεδάσουν, για να χαλαρώσουν, να ενσωματωθούν ευκολότερα στην παρέα, να μιμηθούν τους ενήλικες, από περιέργεια. Γενετικοί παράγοντες.
υπάρχει σίγουρα ένα κληρονομικό υπόβαθρο στον αλκοολισμό. Αρκετοί αλκοολικοί προέρχονται από οικογένειες που κάποιο μέλος τους είχε επίσης πρόβλημα αλκοολισμού. Ψυχολογικοί παράγοντες, γιατί έχουν υποστεί κακοποίηση από το οικογενειακό τους περιβάλλον, γιατί έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, γιατί έχουν βιώσει απόρριψη από την οικογένειά τους, γιατί πάσουν από μετατραυματικό στρες λόγω βίωσης σοβαρών τραυματικών γεγονότων. Τα σοβαρά τραυματικά γεγονότα εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είναι κάτι τραγικό, είναι κάτι το οποίο το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται ως τραυματικό γεγονός. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Το σημαντικό είναι να προσεγγίσουμε το άτομο όταν είναι νυφάλιο. Όταν ο αλκοολικός, το άτομο που είναι εξαρτημένο από αλκοόλ, δεν είναι νυφάλιο, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία συζήτηση μαζί του. Επισημαίνουμε το πρόβλημα και την πρόθεσή μας να βοηθήσουμε. Εστιάζουμε περισσότερο στο πρόβλημα παρά στους χαρακτηρισμούς του ατόμου. Είσαι ανεύθυνος, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Αποφεύγουμε την κριτική και επικεντρωνόμαστε στα γεγονότα. Ζητάμε βοήθεια από συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα απεξάρτησης, ομάδες αυτοβοήθειας και υπάρχουν αρκετά τέτοια. Δεν καλύπτουμε το πρόβλημα. Πολλές φορές οι οικογένειες τείνουν να καλύπτουν το πρόβλημα γιατί το θέμα του αλκοολισμού είναι και λίγο ταμπού. Προσπαθούν να το κρύψουν και προσπαθώντας να το κρύψουν, στην ουσία ενισχύουν τον αλκοολικό στο να πιει περισσότερο ή στο να μην το αντιμετωπίσει. Επικαλούμαστε στα κίνητρα, τα κίνητρα του ίδιου του ατόμου. Του θυμίζουμε πώς είναι ή ήταν όταν μεθάει και πώς αντίστοιχα είναι ή ήταν όταν δεν μεθάει. Του δείχνουμε δηλαδή τη διαφορά. Αν μπορέσουμε να το βιντεοσκοπήσουμε και να του δείξουμε την εικόνα του, πώς είναι μεθυσμένος και τι κάνει όταν είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ, είναι ακόμα καλύτερα. Τώρα, στους τρόπους αντιμετώπισης του αλκοολισμού υπάρχουν φαρμακευτικοί τρόποι. Χρησιμοποιούνται κυρίως οι βενζοδιαζεπίνες για το στερητικό σύμπτωμα, για τα στερητικά συμπτώματα και στη συνέχεια χρησιμοποιείται η ναλτρεξόνη και ακαπροζάτη, συγγνώμη είναι λίγο περίεργες οι ιατρικές λέξεις, και η δισουλφυράμη για την πρόληψη της υποτροπής. Αυτές οι ουσίες κατά κάποιο τρόπο κάνουν το άτομο να μην θέλει να πιει αλκοόλ. Χρησιμοποιούνται βέβαια αφού το άτομο διακόψει τη χρήση αλκοόλ, γιατί στην ουσία μιμούνται τη δράση του αλκοόλ. Οπότε αν κάποιος πίνει αλκοόλ καταναλώνοντας αυτές τις ουσίες, θα έχει πολλαπλάσιο αποτέλεσμα. Η δισουλφυράμη συγκεκριμένα χρησιμοποιείται στη θεραπεία της αποστροφής. Όταν κάποιος καταναλώσει αυτή την ουσία και πιει αλκοόλ, αισθάνεται πολύ άσχημα, βγάζει κοκκινίλες, έχει κνησμό, μπορεί να κάνει εμετό, με αποτέλεσμα το αλκοόλ να σταματήσει να γίνεται θελκτικό. Για την αποτοξίνωση και την απεξάρτηση από το αλκοόλ χρησιμοποιείται πολύ η ομαδική θεραπεία και σε μερικές φορές η ατομική ψυχοθεραπεία. Πιο καλό όμως αποτέλεσμα έχει η ομαδική θεραπεία, η οικογενειακή ψυχοθεραπεία, ειδικά όταν αφορά νέους και ειδικά όταν αφορά άτομα που βρίσκονται μέσα σε μια οικογένεια και οι ομάδες αυτοβοήθειας. Οι ομάδες αυτοβοήθειας ίσως έχουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα γιατί ακριβώς ο εξαρτημένος βρίσκεται μαζί με άλλους εξαρτημένους, ακούει από αυτούς, μοιράζεται με αυτούς και αισθάνεται ότι τον καταλαβαίνουν. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας βέβαια ότι δεν υπάρχει εύκολη μαγική λύση στο πρόβλημα των εξαρτήσεων από ουσίες. Τα κύρια συστατικά της επιτυχίας είναι η θέληση και φυσικά η υποστήριξη. Θα περάσουμε τώρα στο πρώτο από τις λεγόμενες εξαρτήσεις των δραστηριοτήτων που δεν έχουν να κάνουν με ουσίες. Και φυσικά είναι η εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια. Ένα άτομο το οποίο είναι εξαρτημένο από τα τυχερά παιχνίδια εμφανίζει έντονη ενασχόληση με τον τζόγο, ανησυχία και ευερεθιστότητα όταν επιχειρεί να τον διακόψει, να τον ελαττώσει, τάση δανεισμού χρημάτων για να αντιμετωπίσει προσωρινά τα οικονομικά του προβλήματα, επανειλημμένες ανεπιτυχείς προσπάθειες να ελέγξει, να ελαττώσει ή να διακόψει τον τζόγο, πολύ ωραία ή αδικαιολόγητα διαστήματα απουσίας από το σπίτι και τη δουλειά, αλλεπάλληλα δάνεια, υπερφορτωμένες πιστωτικές κάρτες, ακάλυπτη λογαριασμοί, αδικαιολόγητη απουσία χρημάτων από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, εντατική μελέτη των προγραμμάτων και προγνωστικών που αφορούν τον τζόγο μέσα από την τηλεόραση, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο,
απομόνωση προκειμένου να σκεφτεί τρόπους με τους οποίους θα παίξει ένα παιχνίδι, άρνηση απέναντι σε υποδείξεις ή αναφορές τρίτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ασχολείται με τον τζόγο, μείωση της αποδοτικότητας στην εργασία, δυσφορία, θυμό και κλιμακούμενη ένταση αν κάτι τον εμποδίζει να παίξει, χαρούμενη διάθεση, διωγγωμένο εγώ και ανακούφιση σε περίπτωση που κερδίζει. Η διάγνωση του προβλήματος συχνά γίνεται βάσει των συνεπειών της συμπεριφοράς στη λειτουργικότητα. Και μιλάμε για, συνήθως διαγνώσκεται κάποιος ότι έχει πρόβλημα με τον τζόγο όταν αρχίσει να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, όταν έχει απώλεια περιουσίας, όταν διαταράσσονται λόγω αυτών των προβλημάτων κυρίως οι στενές διαπροσωπικές του σχέσεις και όταν έχει εμπλοκή με τον νόμο. Η διαδικασία της εξάρτησης είναι παρόμοια με αυτή την εξάρτηση της ουσίας. Υπάρχει πάλι υπερδραστηριοποίηση του κέντρου ανταμοιβής, υπάρχει ανοχή, που σημαίνει ότι το άτομο χρειάζεται να επαναλαμβάνει τη συμπεριφορά περισσότερες φορές και πιο συχνά για να έχει το ίδιο ευχάριστο αποτέλεσμα. Εμφανίζεται ενθυσμός, στερητικά συμπτώματα και φυσικά απώλεια άλλων ενδιαφερόντων. Ο τζόγος γίνεται το κέντρο της ζωής ενός ατόμου, όπως αντίστοιχα οι ουσίες γίνονται το κέντρο της ζωής των εξαρτημένων από τα ναρκωτικά. Νέοι και τυχερά παιχνίδια. Το 80% περίπου των νέων στην Ελλάδα έχει ασχοληθεί με κάποιο τυχερό παιχνίδι τουλάχιστον μία φορά. Ανησυχητικό ποσοστό θα λέγαμε, αλλά δεν είναι τόσο, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε και για ένα τζόκερ, για ένα λότο, για ένα στοίχημα, κάτι τέτοιο. Το 7,9% περίπου των εφήβων παρουσιάζει παρόλα αυτά προβληματική συμπεριφορά με τα τυχερά παιχνίδια και εδώ είναι το πρόβλημα. Και το 8% είναι ένα μεγάλο νούμερο. Το 1/4 των εφήβων ασχολούνται με τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Η πλειοψηφία των εξαρτημένων από τα τυχερά παιχνίδια ξεκίνησε την ενασχόλησή του από μικρή ηλικία. Που σημαίνει ότι όταν κάποιος ξεκινάει να ασχολείται με τον τζόγο σε νεαρή ηλικία, έστω και αν παίζει μικροποσά, αυτό του δίνει μια μεγάλη πιθανότητα να συνεχίσει να το κάνει και στην ενήλικη ζωή του σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Η αντιμετώπιση. Ο τζόγος αποτελεί ψυχική πάθηση η οποία χρήζει ειδικής αντιμετώπισης. Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση έχει σαν στόχο να βοηθήσει τον ασθενή να διαχειριστεί την επιθυμία για να παίξει μέσω ενός προστατευτικού συστήματος, ούτως ώστε να τον αποτρέπει από την επιθυμία του τζογαρίσματος. Στο πρώτο στάδιο της θεραπείας υπάρχει αποχή από τον τζόγο και η διαχείριση των οικονομικών από κάποιο τρίτο άτομο εμπιστοσύνης. Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι να κατανοήσει το άτομο το πρόβλημά του, ώστε να μπορέσει να απαλλαγεί από αυτό. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να παραδεχτεί ότι έχει πρόβλημα με τον τζόγο. Συνήθως δεν το παραδέχεται. Μερικές φορές το να διακόψει κάποιος τον τζόγο οδηγεί σε σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα. Είναι λοιπόν προτιμότερο να εμπλακούν και οι σύντροφοι ή οι γονείς στη διαδικασία της θεραπείας. Είναι η οικογενειακή θεραπεία που μιλήσαμε πριν για το αλκοόλ. Άλλη θεραπευτική μέθοδος των εξαρτημένων από τον τζόγο είναι να λάβουν βοήθεια μέσω ειδικών υπηρεσιών, όπως είναι το ΚΕΘΕΑ. Και περνάμε τώρα στην εξάρτηση από το διαδίκτυο, η οποία είναι μια σύγχρονη μορφή εξάρτησης. Δεν έχει μελετηθεί ακόμα τόσο καλά και επειδή δεν έχει μελετηθεί τόσο καλά δεν θεωρείται ακόμα ασθένεια. Παρ' όλα αυτά, η διαρκής ενασχόληση με το διαδίκτυο, η έλλειψη συνέστησης του χρόνου, το ξενύχτη μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του κινητού, η παραμέληση άλλων δραστηριοτήτων, η μείωση της σχολικής απόδοσης, η νευρικότητα και η αντίδραση κατά την ώρα της ενασχόλησης, ειδικά αν διακόπτουμε το άτομο την ώρα που ασχολείται με το διαδίκτυο, εμφάνιση άγχους, νεύρα, θυμό όταν είναι εκτός διαδικτύου, και μια καταθλιπτική συμπεριφορά είναι παράγοντες που συντείνουν στο να πούμε ότι κάποιος εμφανίζει μια εξάρτηση, ενός είδους εξάρτηση από το διαδίκτυο. Η συνέπεια της εξάρτησης από το διαδίκτυο είναι η διαταραχή των σχέσεων, καταρχάς. Το άτομο που απομονώνεται στο διαδίκτυο είναι δύσκολο να κάνει σχέσεις. Διαταραχές του συναισθήματος, παχυσαρκία και διαταραχές της διατροφής, προβλήματα όρασης και ορθοπαιδικά προβλήματα, απώλεια ενδιαφέροντος, διάσπαση προσοχής, επικίνδυνες εφαρμογές στο διαδίκτυο. Έχουμε ακούσει πολλές εφαρμογές που οδηγούν ακόμα και σε αυτοκτονικές συμπεριφορές. Επικίνδυνες συναναστροφές με αγνώστους. Ανάπτυξη εσφαλμένων πεπιθήσεων μέσα από την παρακολούθηση στο σελίδων που έχουν απόψεις και πεπιθήσεις οι οποίες είναι αμφιβόλου προελεύσεως. Έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Όταν κάποιος είναι μόνος του μέσα στην οθόνη ενός υπολογιστή,
δεν εξασκεί τις κοινωνικές του δεξιότητες και ό,τι δεν εξασκούμε ατονεί. Επομένως, του είναι πιο δύσκολο να συναναστραφεί με άλλους ανθρώπους, με συνομήλικούς του. Σημαντικές στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων είναι η όθηση σε κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες και η καθιέρωση οικογενειακών δραστηριοτήτων που δεν εμπεριέχουν τη χρήση υπολογιστή και διαδικτύου. Ο υπολογιστής θα πρέπει να τοποθετείται σε δωμάτιο κοινής χρήσης από την οικογένεια και όχι στο δωμάτιο των παιδιών. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε προγράμματα ελέγχου της πρόσβασης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, αλλά και του χρόνου παραμονής στον ιστό. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτρέψουμε την πρόσβαση στο διαδίκτυο, διότι συχνά ο αποκλεισμός οδηγεί στη μυθοποίηση και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο σωστός έλεγχος και η σωστή χρήση και όχι η απόρριψη του διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας. Έχει πάρα πολλές και χρήσιμες εφαρμογές. Αυτό το διαπιστώσαμε στην περίοδο της πανδημίας. Μας βοήθησε όλους πάρα πολύ να ξεπεράσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της απομόνωσης. Οπότε δεν θα πρέπει να απορρίψουμε το διαδίκτυο. Θα πρέπει απλά να το οριοθετήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς πανικό και ενοχές, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με ειδικούς για παροχή βοήθειας και συμβουλές. Τέλος, έχουμε την παχυσαρκία και την εξάρτηση από το φαγητό. Η παχυσαρκία και η εξάρτηση από το φαγητό συνήθως δεν αναγνωρίζεται ως εξάρτηση. Συνήθως εξαρτώμαστε σε τροφές που είναι πλούσιες σε ζάχαρη, λίπος ή άμυλο και συνδέονται με φαινόμενα. Και αυτές οι ουσίες είναι που συνδέονται με φαινόμενα εθισμού και εξάρτησης. Τα πιο εξαρτησιογόνα τρόφιμα είναι τα τσίπς, οι τηγανιτές πατάτες, τα γλυκά, η σοκολάτα, τα μπισκότα, το άσπρο ψωμί, τα ζυμαρικά και το παγωτό. Τα συμπτώματα που έχει κάποιος είναι ψυχαναγκαστική επιθυμία για φαγητό, διαρκή ενασχόληση με την απόκτηση και κατανάλωση τροφής, εξάρσεις υπερφαγίας ή καταναγκαστική κατανάλωση φαγητού, επαναλαμβανόμενες προσπάθειες διακοπής της υπερφαγίας, ακολουθούμενες από υποτροπές, απώλεια ελέγχου για την ποσότητα, τη συχνότητα και τον τόπο που τρώει το άτομο, αρνητικές επιπτώσεις στην οικογενειακή ζωή, την κοινωνικοποίηση και τα οικονομικά, ανάγκη κατανάλωσης φαγητού για συναισθηματική απελευθέρωση, το άτομο γευματίζει σε απομόνωση, κατανάλωση τροφής μέχρι το σημείο του να εμφανίζεται σωματική δυσφορία ή πόνος. Δεν μιλάμε δηλαδή για αυτό που λέμε «έχω μια λιγούρα», μιλάμε για κάτι παραπάνω από αυτό. Συνήθως η εξάρτηση από το φαγητό συνδέεται με αισθήματα όπως είναι η ντροπή, οι ενοχές, η δυσφορία και η μειωμένη αυτοεκτίμηση. Αυτά τα συναισθήματα κάνουν το άτομο να διστάζει να αναζητήσει βοήθεια και να προσπαθεί να κρύψει το πρόβλημά του. Με αποτέλεσμα το πρόβλημα να επιδεινώνεται και όταν κάποια στιγμή θα αναζητήσει κάποιο είδους βοήθεια ή θεραπείας, να έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι αρκετά δύσκολο να αναστραφεί. Επίσης, τα άτομα που συνήθως εμφανίζουν εξάρτηση από το φαγητό μπορεί να παρουσιάσουν έντονο περιορισμό της τροφής κατά περιόδους μέσα από εξαντλητικές δίαιτες, καταναγκαστική άσκηση ή γυμναστική επίσης μέχρι σημείο εξάντλησης, αυτοπροκαλούμενο εμετό προκειμένου να αποβάλουν την περίσσια τροφής που έχουν καταναλώσει. Η λύση περνάει αρχικά από την αναγνώριση του προβλήματος. Πότε με πιάνει λαχτάρα για φαγητό, πώς ξεκινάει, τι εμπόδια έχω, ικανοποιώ κάποια συναισθηματική μου ανάγκη. Αφού αναγνωρίσω το πρόβλημα, είναι σημαντικό να κατανοήσω ποιο είναι το κίνητρό μου. Για ποιο λόγο θέλω να αλλάξω αυτή τη συμπεριφορά. Πώς θέλω να γίνω. Τι θα νιώσω όταν το πετύχω. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας κινητοποιήσει ακριβώς επειδή ενεργοποιεί το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου για το οποίο μιλήσαμε και πριν. Σημαντικό είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο να έχει ρεαλιστικούς στόχους, να κάνουμε ένα βήμα τη φορά και να έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Και φυσικά η επιβράβευση. Για κάθε βήμα που κάνω μου αξίζει μια επιβράβευση. Και η επιβράβευση αυτή δεν θα πρέπει να είναι κάτι που να έχει σχέση με το φαγητό. Θα πρέπει να είναι κάποιο άλλο είδους επιβράβευση. Δραστηριότητες, γευθετώ συνήθειες που μου αρέσουν και γεμίζουν τη μέρα μου ευχάριστα. Και φροντίζω αυτές τις δραστηριότητες να τις συνδέσω με τις ώρες που με πιάνει λαχτάρα για φαγητό. Έτσι ώστε εκείνες τις ώρες αντί να τρώω, να κάνω κάτι άλλο και να φεύγει το μυαλό μου από το φαγητό. Σε κάθε περίπτωση,
Δεν διστάζουμε ποτέ να ζητάμε βοήθεια και υποστήριξη, ούτε είναι ντροπή να το κάνουμε αυτό. Τέλος, παραθέτω κάποιες πληροφορίες για κέντρα απεξάρτησης που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, είναι γνωστά σε όλους μας. Παρ' όλα αυτά, τα παραθέτω και εγώ εδώ για κάποιον που χρειάζεται για περισσότερες πληροφορίες, για ενημέρωση ή ακόμα και για λήψη βοήθειας. Αυτά είχα να σας πω. Να πούμε όμως ότι από όλες τις ερωτήσεις που έχω συγκεντρώσει αυτές τις μέρες, έχετε απαντήσει σε όλες πριν από δύο. Είναι στα παιδιά που ρωτάνε τι να λένε στους φίλους τους όταν τα πιέζουν να πιούν και στο νεαρό που μου είπε ότι όταν πίνει δύο μπύρες διαβάζει καλύτερα, ενώ όταν πίνει καφέδες έχει φοβερή νευρικότητα και δεν κοιμάται μετά. Αυτά τα τρία ερωτήματα, κύριε Καβαδάτο. Λοιπόν, τα δύο παιδιά τι να λένε στους φίλους που τους κοροϊδεύουν. Το γνωστό bullying. Ξενέρωτε, γαλακτερό, εδώ μου είπανε. Ναι, είναι εκφράσεις που ακούγονται. Το σημαντικό είναι να μπορεί να καταλάβει ο νέος άνθρωπος ότι έχει δικαίωμα να ξεχωρίζει από την παρέα σε κάποιο σημείο. Να μπορέσει να αντέξει αυτό το bullying καταρχάς και αν το bullying είναι μεγάλο σε ένταση, να αλλάξει παρέα φυσικά. Να αλλάξει παρέα, Αν η παρέα μου κάνει κακό, με κακοποιεί συναισθηματικά... Αλλάζω παρέα. Λογικό δεν ακούγεται. Και ο νεαρός που λέει ότι διαβάζει καλύτερα με τις δύο μπύρες, ενώ με τους καφέδες έχει νευρικότητα και δεν κοιμάται μετά, τι του λέμε? Θα μπορούσε να μην πιει ούτε μπύρα ούτε καφέ. Σωστό, η τρίτη λύση. Ο τρίτος δρόμος. Θα μπορούσε να μην πιει ούτε μπύρα ούτε καφέ. Βέβαια, μιλώντας από μια έτσι κοινωνική σκοπιά, σαν χωρίς την ταμπέλα του ειδικού, το να πίνει κάποιος δύο μπύρες δεν είναι κακό. Είναι όμως το πρώτο βήμα για να πιει περισσότερες μπύρες. Σωστά. Και επίσης είναι ένας τρόπος, όπως είπαμε, αυτοθεραπείας από μια αγχώδη κατάσταση. Είναι καλύτερα να αναζητήσει βοήθεια ή τρόπους να αντιμετωπίσει την αγχώδη κατάσταση με άλλους πιο θετικούς τρόπους παρά με την μπύρα. Μάλιστα. Οι δύο μπύρες πολύ εύκολα γίνονται 3, 4, 5, 6, 7. Και τι για νερό μετά πίνουμε μπύρες. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο για την επίδοση του πρέσβη δώρο μας. Ο Δήμαρχος. Περάστε εδώ. Θα πρέπει να βάλουμε τη μάσκα. Ναι. Εθισμός στη μάσκα. Περάστε δίπλα και μπροστά μου. Δεν μπορούμε χωρίς τη μάσκα. Λέτε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σας δίνουμε το πιο ωραίο. Πιο μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πάντως είμαι εξαρτημένη μόνο στην Αξιά. Από όλα τα άλλα είναι ελεύθερη.